Ακουμπώσει γενικά το όλο εγχείρημα του ΝΟΡ από την αρχή του, το οποίο ήταν ένα ατυχές γεγονός το οποίο το φορτωθήκαμε εμείς. Και παρά την προσπάθεια όλων των υπηρεσιών και της εταιρείας που το βγάζει, δυστυχώς παρουσιαστήκαν κολλήματα στην πορεία, τα οποία προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Είμαι αισιόδοξο ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχουν ξεπεραστεί. Δηλαδή από τους 1.000 τόνους περίπου που ήταν το 800 τόνους που ήταν το πλοίο, έχουμε βγάλει στη στεριά περίπου τους 560. Έχουν τεμαχιστεί περίπου 400 τόνοι και έχουν φύγει στη Χαλιβουργία. Απομένουν 100-150 τόνοι για να τους κόψουμε πάνω στη στεριά. Απομένουν και κάτω από το βυθό περίπου 200 τόνοι. Εκεί είναι το πρόβλημα, στη μπρίμνη του πλοίου. Επειδή ήταν πολύ κοντά στα κρυπηδώματα, δεν μπορούσε να γίνει χρήση εκρηκτικών ή οτιδήποτε άλλο με τη σφύρα για να μην κινδυνεύσουν τα κρυπηδώματα. Και επιλέξαμε την πλέον λιγότερο επώδυνη λύση, που είναι η βραδιφλεγή σκάφη. Με οξυγόνα από κάτω, με δίτη, για να το κόψουμε σε τρία κομμάτια, να μπορέσει ο κερανός να το βγάλει. Θα μας πάρει περίπου 15 μέρες. Από ό,τι ξέρουμε, είχαν και οικονομικές ατυχίες οι εταιρείες λόγω των καιρών. Καθυστέρησε ο πλωτός και ο κερανός της εταιρείας που φέρανε, γιατί ζητούσαν υπέρογκα ποσά κάθε μέρα. Δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν και οι άνθρωποι πέσαν έξω στις προβλέψεις τους. Και αυτή η ταλαιπωρία νομίζω ότι κόστησε στην όλη επιχείρηση περίπου ένα μήνα καθυστέρηση. Από την αρχή αυτό το εγχείρημα ήταν δύσκολο, δηλαδή 107 μέτρα πλοίο δεν είναι εύκολο να το βγάλεις σε ένα μήνα έξω, γιατί από κάτω τα ρήγματα δεν επιτρέπανε τη συγκόλληση ούτως ώστε να βγει ολόκληρο το πλοίο πάνω και να φύγει, όπως έφυγε το Βασίμ, και να πάει στη Χαλιβουργία ή στην Τουρκία απέναντι. Δεν υπήρχαν άλλες λύσεις. Ή θα αντιμαχιζότανε, ή θα έβγαινε ολόκληρο. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Εγώ δεν είμαι τεχνικός, τουλάχιστον από ό,τι από τις προσφορές που έχουν δώσει. Σας είπα, η ιδιομορφία ήταν το ότι ήταν πολύ κοντά στα κρυπηδώματα και η χρήση της σφύρας μπορεί να έκανε ζημιά στο κρυπίδωμα. Αυτό ήταν ο λόγος που τα κοντινά κομμάτια τα αποφύγαμε τη σφύρα. Νομίζω μέσα στον Ιούλιο θα φύγει αυτό, έστω και με κάποιον άλλο τρόπο, αν μας υποδείξουν κάποιοι τεχνικοί. Εγώ πιστεύω ότι με τη καύση που γίνεται τώρα θα τεμαχιστεί τρία κομμάτια, θα ελκυστεί και θα φύγει μέχρι το τέλος Ιουλίου. Να μην λέμε πολλά, γιατί πέσαμε έξω σε κάνα δύο μήνες. Εάν δεν συμβεί κάτι το άλλο πάντοχο, μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχει φύγει.